Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής. Χαίρετε καλή μου χριστιανοί, χαίρετε καλή μου φίλοι. Πολλές και πάλι εξελίξεις, πολλά τα πράγματα που συμβαίνουν στη χώρα μας και βλέπουμε ότι η λογοκρισία και οι δικτατορικές αντιλήψεις στην ελευθερία του λόγου και της κριτικής που μπορεί να ασκείται για πράξεις κάποιων ανθρώπων έχουν επηρεάσει και εμάς μια εκπομπή η προπροηγούμενη χωρίς κάποιο λόγο, χωρίς κάποια ειδοποίηση, διαγράφτηκε από το YouTube, αλλά μπορείτε να τη βρείτε σε άλλα κανάλια. Και όταν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ορθοδοξία.gr. Κάποιους ενόχλησα ο λόγος και η κριτική μας και έσπευσαν μέσω διαφόρων τρόπων να διαγράψουν αυτή την εκπομπή ώστε να μην την ακούσει ο κόσμος. Ας είναι καλά, ο Θεός μας κρίνει όλους, εκεί θα δώσουμε τον τελικό και τον τελευταίο λόγο και ο καθένας από εμάς. Καλοί μου χριστιανοί, ανοίγοντας ένα βιβλιαράκι και διαβάζοντας κάποια αποφθέγματα του Αγίου Ιακώβου, του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, τον οποίον γνώρισα από μικρό παιδί και ήταν τυπικά ο ιερέας που με βάφτισε στο χωριό μου, διαβάζοντας λοιπόν μία όχι προφητεία του ιδίου, είναι λόγια που του είπε ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, τα οποία μετέφερε, τα λόγια αυτά τα μετέφερε στις 15 Ιουλίου του 1990 ημέρα Κυριακή προς τους μοναχούς της Μονής και έχουν καταγραφεί στα βιβλία. Θα σας το διαβάσω ως έχει για να καταλάβετε πόσο κοντά είμαστε στα γεγονότα πλέον, γιατί πολλοί ρωτούν από τα λεγόμενα. Είναι το πιο φωτογραφικό, θα έλεγα, σημείο που βρήκα μέσα στα αποφθέγματα, το οποίο περιγράφει το πότε θα γίνουν όλα αυτά που αναμένονται. Στις 15 Ιουλίου λοιπόν 1990 ημέρα Κυριακή το πρωί, μόλις ο πατήρ Ιάκωβος κατέβηκε από το κελάκι του στο ναό για τη Θεία Λειτουργία, περιέγραφε μέσα στο ιερό με πρόσωπο εκστατικό σε πατέρες της Μονής όσα ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος πνευματικό το τρόπο του είχε πει τη νύχτα που πέρασε. Ο Θεός είδεν εμπρός την ιερά Λάρνακαν με το αδιαλόβητο σκήνος του στο ναό του στο Προκόπη. «Νομίζουν, πατέρα Ιάκωβε», του είπε ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, «πως κοιμάμαι. Πεθαμένος είμαι, νεκρός, έτσι νομίζουν και δεν υπολογίζουν οι χριστιανοί. Εγώ όμως είμαι ζωντανός, τους πάντας βλέπω, το σώμα μου είναι μέσα, αλλά εγώ εξέρχομαι πολλές φορές από τη Λάρνακά μου. Τρέχω ανάμεσα στους ανθρώπους για να τους βοηθήσω. Πολύ ο πόνος σήμερα. Αυτοί δεν με βλέπουν. Εγώ τους βλέπω και τους ακούω τι λένε. Και πάλι εισέρχομαι στη Λάρνακά μου. Αλλά άκουσε πάτερ μου, να σου πω, πολλή η αμαρτία στον κόσμο. Πολύ η ασέβεια και πολύ η απιστία. Γιατί τα λες αυτά, Αγιέ μου?» του απάντησα. «Δεν βλέπεις πόσο κόσμος έρχεται στη χάρη σου και σε προσκυνά?» «Πολλοί έρχονται, πάτερ Ιάκωβε, αλλά λίγα είναι τα τέκνα μου», πρόσθεσε ο Όσιος και συνέχισε. «Γι' αυτό πρέπει να γίνει πόλεμος, διότι πολλή η αμαρτία στον κόσμο». «Όχι, όχι, Αγιέ μου», του είπα αμέσως ταραγμένος. «Από μικρό παιδί όλο σε πολέμους και ταλαιπωρίες βρέθηκα. Στη Μικρά Ασία που γεννήθηκα, αλλά και όταν ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα. Ύστερα, Άγιέ μου, αν γίνει έξαφνα ο πόλεμος, θα χαθούν και ψυχές πριν προφτάσουν να μετανοήσουν». «Πρέπει να γίνει πόλεμος, πρέπει να γίνει πόλεμος, πρέπει να γίνει πόλεμος», απάντησε λυπημένα μα με σταθερή φωνή ο Όσιος και συνέχισε λέγοντας,
Αυτό το σημείο θα σας παρακαλέσω να το ακούσετε, να το αφουγκραστείτε με μεγάλη προσοχή. Ότι θα γίνουν ορισμένες πλημμύρες. Έγιναν οι πλημμύρες. Και δεν είναι μόνο αυτές που έγιναν τώρα. Έγιναν ένα χρόνο πριν, πέρυσι τον Αύγουστο. Πυρκαγιές και άλλες καταστροφές στην περιοχή της Ευβοίας και κάποια άλλα δεινά, τα οποία δεν αποκάλυψε. Σας λένε τίποτε? Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος προφήτευσε, όχι προφήτευσε, ανακοίνωσε στον Άγιο Γέροντα Ιάκωβο το 1990 τι θα γίνουν πριν, τι θα προηγηθεί πριν από τον πόλεμο. Επανέλαβε για τον πόλεμο 3 φορές και είπε ότι αυτά που θα προηγηθούν είναι οι πλημμύρες που στην Εύβοια έγιναν πέρυσι. Είχαμε 8 θανάτους. Θυμόσαστε που βγήκανε τα κοντέινερ και όλα τα σπίτια, δέντρα που έφυγαν από την κεντρική Εύβοια και πέρασαν ακόμη και στον Οροπό, που γέμισαν οι θάλασσες από πτώματα ζώων που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Έγινε στο Βασιλικό και στα γύρω εκεί χωριά. Και τι ακολούθησαν? Πυρκαγιές. Πάλι έγιναν στην Εύβοια. Και καταστροφές στην περιοχή της Ευβοίας. Και κάποια άλλα δεινά. Αυτά δεν μας τα ονοματίζει. Και μετά συνδυάζει αυτά με τον πόλεμο. Ου γέννητο. Μη γέννητο, Κύριε. Αλλά να, από την προφητεία, τη μοναδική, από το διάλογο που είχε ο Άγιος Ιάκωβος, γιατί ο ίδιος απέφευγε να προφητεύει. Έβλεπε αλλά δεν μιλούσε. Προσευχόταν. Το μόνο που είπε σε 3 αξιωματικούς όταν νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο γεννηματά και πήγαν να τον επισκεφτούν, λαϊκοί τότε, μοναχοί σήμερα, ρασοφόροι σήμερα, τους είπε: παιδιά μου, τόσο η εκκλησία όσο και η πολιτεία, το κράτος, θα δοκιμαστούν σκληρά. Να εύχεστε να μην σας εγκαταλείψει η χάρη του Θεού. Το ακούτε, χριστιανοί? Θα μου πείτε, πώς μιλούσε ο Όσιος Ιάκωβος με τους Αγίους? Πολλές φορές μιλούσε. Έλεγε πολλές φορές που ερχόταν στο χωριό μου, στις Ροβιές, η κάρα του Οσίου, προκειμένου να βρέξει, γιατί υπήρχε ανομβρία στην περιοχή, έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος. Τόσο, πόσο πολύ, σαν φίλος μιλούσε με τον Όσιο Δαβίδ. Κοίταξε, παππού, τώρα που θα πάμε εκεί, κοίταξε να μπουμπουνίσεις, δηλαδή να ρίξεις βροχή, να ρίξεις αστροπελέκια, γιατί το έχει ανάγκη ο κόσμος, το έχει ανάγκη η γη. Και Όσιος Δαβίδ πάντα, όταν ζητούσε κάτι ο Άγιος Ιάκωβος, το έπρατε. Εμείς έχουμε αυτή την άμεση σχέση με τους Αγίους. Και πώς, θα με ρωτήσετε, μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η αμεσότητα στη σχέση, έτσι ώστε να ζητάμε κάτι από το Θεό και να μας το δίνει αμέσως, ή όταν δεν μας το δίνει να μεν να είναι ευλογημένος ή Κύριε ξέρεις. Όταν για παράδειγμα δεν κάνει καλά το άρρωστο το παιδάκι μας που υποφέρει από πόνο και σφαδάζει, ίσως ο Θεός θέλει να το οδηγήσει σε μια μεγάλη και σπουδαία θέση μέσα στον παράδεισο, στην αιωνιότητα. Εμείς βλέπουμε το τώρα, δεν βλέπουμε το τότε, το αιώνιο. Βλέπουμε κοντόφθαλμα, δεν βλέπουμε μακριά, γιατί τα μάτια της ψυχής μας δυστυχώς τα έχουμε κλείσει, τα έχουμε σφραγίσει εδώ και πολύ καιρό. Έχουμε φτιάξει ένα Θεό στα μέτρα μας. Ένα Θεό που εμείς του ζητάμε πότε θα μας πάρει στην αγκαλιά του.
και συνήθως απομακρυνόμαστε και όταν εκείνος απλώνει τα χέρια του να μας αγκαλιάσει, εμείς φεύγουμε μακριά του. Σαν τα μικρά παιδιά που πολλές φορές αντιδρούν στα χάδια της μητέρας τους. Έχετε πίστη Θεού, έλεγε ο Όσιος Ιάκωβος. Ετείτε και δοθήσετε ημίν. Αυτή η πίστη με βοηθάει και με σώζει 70 χρόνια. Δεν πρέπει, παιδιά μου, να έχει κανείς αμφιβολίες, ούτε δυσπιστίες. Να έχετε πίστη Θεού ως κόκκος συνάπαιος και ό,τι ζητήσετε, ο Θεός θα σας το δώσει. Πάντα η προσευχή στηρίζει. Να μην δηλιώμε, να μην φοβόμαστε. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Χωρίς την ψυχή μας καθαρή δεν έχουμε κανένα όφελος από τη Θεία Κοινωνία. Τα ακούτε, χριστιανοί? Πώς καθαρίζει όμως το χωραφάκι της ψυχής? Απλά, με τη Θεία Εξομολόγηση. Τι ζητάτε στην προσευχή? Ζητήστε από την Αγία Γερόντισσα τη Γαλακτία. Έλα, Γερόντισά μου, εσύ που είσαι πιο πρόσφατη στον ουρανό, εσύ που βλέπεις τον πόνο και βλέπεις τη δυστυχία στον ανθρώπο, που έζησες προσφάτως τη δυστυχία των ανθρώπων, βοήθησέ με να βγάλω τα γκάθια της αμαρτίας, να βγάλω τις πέτρες που έχουν ριζώσει στην ψυχή και να κάνω, να γίνει γόνιμη για να έρθει ο Λόγος του Θεού και να καρποφορήσει μέσα μου. Βοήθησέ με, Άγιε Γεώργιε, Άγιε Δημήτριε, γιορτάζει αυτές τις μέρες και δεν ξέρω αν θα γίνει λιτανία. Βλέπετε λιτανία, πορείες για τους Πακιστανούς στο κέντρο της Αθήνας και αλλού υπάρχουν. Τώρα επιβάλλουν και τη μάσκα και φοβούμενοι τη λιτανία του Αγίου Δημητρίου. Μήπως παρουσιαστεί ο Άγιος σαν μπαμπούλας και τους φάει. Ου, θα τους πει. Ενώ εκείνος ευωδιάζει κάθε χρόνο στη γιορτή του. Και πέρυσι η ευωδία έφτανε 3-4 τετράγωνα. Το έχω ζήσει. Όταν μεταφέρθηκε από τα Ιεροσόλυμα η Παναγία Ιεροσολυμίτισσα, πως ευωδίαζε ο Άγιος. Χιλιόμετρα μακριά σε έπιανε η ευωδία. Κάποιοι όμως αυτή την ευωδία τη φοβούνται. Γιατί, χριστιανοί μου? Γιατί δεν είναι εντάξει απέναντι στο Θεό. Δεν είμαστε εμείς εντάξει απέναντι στο Θεό. Κάνουμε του κεφαλιού μας. Δεν καλλιεργούμε την ψυχή μας. Δεν νοιαζόμαστε για την ψυχή μας. Καλλιεργούμε οτιδήποτε άλλο, αλλά όχι ό,τι αφορά την ψυχή μας. Να μην διστάζετε, λέει ο Όσιος Ιάκωβος, να μην τρέπεστε. Ό,τι και αν κάνατε, την πιο μεγάλη αμαρτία έχει την εξουσία ο πνευματικός από τον ίδιο το Δεσπότη Χριστό και τους Αποστόλους με το πετραχυλάκι του, τι αξία έχουν τα ιερά που φοράμε, να τη συγχωρήσει. Ό,τι συγχωρεί ο πνευματικός το συγχωρεί ταυτόχρονα και ο Θεός στον ουρανό. Ό,τι δεν συγχωρήσει μένει ασυγχώρητο. Τα ακούτε, χριστιανοί? Ακόμη και φόνο και κλοπές και πορνίες και μοιχείες, αρκεί να υπάρχει εξομολόγηση. Ειλικρινή εξομολόγηση, μετάνοια, συντριβή, σαν τον τελώνει. Και τότε διαγράφεται αυτό και από τη γη και από τον ουρανό. Ελευθερώνεται ο άνθρωπος, βγάζει φτερά και πετάει. Και τα φτερά αυτά τον οδηγούν στον ουρανό, ανοίγουν τα μάτια της ψυχής του. Δημιουργήστε λοιπόν μια ειλικρινή σχέση, ορίστε ο δρόμος. Μας το λέει ο Άγιος Ιάκωβος. Ετοιμαστείτε για αυτά που έρχονται. Να έχουμε τουλάχιστον, αν έχουμε πίστη ως κόκκος συνάπειος, τότε ακόμη και βουνά παραμερίζουν και άνεμοι σταματάνε και όλα διορθώνονται. Αλλά εμείς είμαστε προσιλωμένοι όχι στο πώς θα καλλιεργήσουμε τη σχέση μας και θα ενισχύσουμε τη σχέση μας με το Θεό, την ορθόδοξη σχέση μας, προσέξτε, χριστιανοί μου, γιατί σήμερα οι αγαπολόγοι μας έχουν μπερδέψει με άλλα πράγματα, ξένα δόγματα, αιρέσεις, στο όνομα της αγαπολογίας, της ψεύτικης, της ψευδεστήσεως,
της αγάπης. Αλλά εκεί κυριαρχεί το συμφέρον. Έλεγε κάποιος γέροντες, ρώτησε λέει έναν Μητροπολίτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, γιατί πηγαίνετε λέει και τα κοιμιάζετε υπογέροντες όπως με τη γλώσσα του, με το Βατικανό. Τα κοιμιάζουμε λέει γιατί μας δίνουν χρήματα, του απάντησε ο Μητροπολίτης. Και έμεινε με το στόμα ανοιχτό ο γέροντας. Το χρήμα λέει ο Άσιος Ιάκωβος είναι δόλιο. Όταν το πρωτοπιάνεις στα χέρια σου είναι πολύ γλυκό, αλλά μετά γίνεται πικρό, φέρνει λίγους και πόνο. Ο χριστιανός πρέπει να φοβάται το χρήμα και να αγαπά το Χριστό. Ο Χριστός είναι λίπασμα για τη ζωή, ενώ το χρήμα είναι παγίδα. Παιδιά μου, η ζωή χωρίς το Θεό είναι κόλαση, ασήκωτη τυραννία. Όποιος ζει με το Θεό είναι ζωντανός και έχει καλό τέλος. Γενικότερα, ο σημερινός άνθρωπος αποξενώνεται σταδιακά από παραδόσεις του παρελθόντος. Ίσως η νεολαία δεν καταλαβαίνει και τη γλώσσα των εκκλησιαστικών. Δυστυχώς για τους νέους οι κληρικοί μοιάζουμε με όντα από άλλο πλανήτη. Όταν ορίσεις τον Χριστό τροφό και φρουρό τη ζωή σου, η αισιοδοξία και η ελπίδα κατοικούν μέσα σου, παρόλες τις πτώσεις, τις αδυναμίες και τις πολλές αμαρτίες μας. Πώς να δουν οι νέοι και να καταλάβουν τα της Εκκλησίας, όταν γαλουχούνται με ξένα δόγματα, ξένα διδάγματα, αλότριες διδαχές, επικίνδυνες. Όταν ακούν μουσικές χυδαίες που συνοδεύονται από τη γύμνια στα βίντεο, πώς τότε να προσέλθουν? Καλλιεργούν τα πάθη από μικρά παιδιά και βλέπουμε τώρα θέλουν να τα βάλουν τα μαθήματα της σεξουαλικής αγωγής και στα σχολεία. Το προσπάθησαν και το 2009. Υπήρχαν τότε όμως αντιδράσεις στο χώρο της Εκκλησίας και δεν τα κατάφεραν. Σήμερα οι αντιστάσεις και οι αντιδράσεις δεν υφίστανται πλέον ούτε στην θρησκευτική ηγεσία, ούτε γενικότερα στο χώρο της Εκκλησίας. Αυτοί νοιάζονται μόνο για τα μπόλια, το πώς θα επιβάλλουν τα μπόλια, όχι τη σωτηρία των ψυχών. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια και ας κόβουν τις εκπομπές, δεν πειράζει. Ο Θεός ξέρει να ομολογούμε τον Χριστό. Η Παναγία μας ξέρει που μας σκεπάζει. Και ο Πέλεκης δεν θα αργήσει να πέσει στα κεφάλια αυτών που εμπέζουν το Θεό και παρασύρουν ψυχές προς το θάνατο. Και ξέρουν αυτοί ποιοι είναι. Αλλά είναι οι καρδιές τους σκληρές, άκαμπτες, απρόσιτες, ανελαίητες. Και γι' αυτό ο Πέλεκης θα πέσει στα κεφάλια τους ήδη σε κάποιες πολιτικές οικογένειες. Νιώσανε την παρουσία του Θεού μέσα από τις ασθένειες, την επίσκεψη. Είναι η τελευταία ευκαιρία που τους δίνει ο Θεός για μετάνοια. Αλλά και αυτό δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι για να έρθουν κοντά στο Θεό, γιατί είναι σκληρές οι καρδιές τους και δεν καταλαβαίνουν ότι η επίσκεψη, η ασθένεια είναι επίσκεψη του Θεού, επίσκεψη σωτηρίας που θα τους φέρει πιο κοντά και να κερδίσουν, να τους βοηθήσει να κερδίσουν την αιωνιότητα. Αλλά πώς να φτάσουν εκεί αφού έχουμε θεοποιήσει σήμερα την επιστήμη? Μάσκες παντού, γιατί κοντεύει η λιτανία τώρα του Αγίου Δημητρίου και φοβάται τον Άγιο Δημήτριο, τον τρέμουν, δεν ξέρω γιατί, είναι αξιωματικός, μεγάλος αξιωματικός υπήρξε στην εφήμερη ζωή, αλλά είναι και στρατηγός στην αγιότητα και ίσως γι' αυτό φοβούνται. Αλλά αυτοί, οι περισσότεροι εξ αυτών,
Είναι αθεόφοβοι που λέει ο λαός. Ακούστε, χριστιανοί μου, το βίντεο με ένα υφυπουργό της παρούσης κυβέρνησης για να φρίξετε. Ακούστε πώς σκέφτονται να μας μαρκάρουν, να μας τσιπάρουν, να μας σφραγίσουν σαν τα ζώα, σαν τις αγελάδες τότε στην Αμερική, τώρα τις σφραγίζουν και στην Ευρώπη. Ακούστε το βίντεο, δέστε το, βάλτε το ξανά να το ακούσετε δύο φορές, γιατί τα λέει στο τέλος ότι μετά τα ζώα συντροφιάς ακολουθεί και το σφράγισμα των ανθρώπων. Ακούστε το. Για μένα είναι αδιανόητο κυνηγοί να έχουν να τσιπάρει στο ζώο. Είναι αδιανόητο να βρίσκουμε εγκαταλελειμμένα σκυλιά στα βουνά επειδή δεν τους κάνει το κυνήγι. Είναι πολύ απλό. Επιδοτούμε εκτός από τη στήρωση και σε ευπαθείς ομάδες και το ίδιο το τσιπάρισμα. Και το Μητρό είναι μια σημαντική καινοτομία. Ελπίζω μέχρι τέλος Οκτωβρίου να δημοπρατηθεί το έργο και μέχρι στο επόμενο εξάμεινο μετά τη σύμβαση να έχει ολοκληρωθεί. Θα το πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είναι πλήρως προσβάσιμο, είναι διαθέσιμο για όλους. Έχει τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του σκύλου ή της γάτας, ώστε αν εγώ πάω με το σκύλο μου διακοπές, για παράδειγμα, στην Άξο, ο κτηνίατρος εκεί, αν χρειαστεί να το εξετάσει, να έχει πλήρη πρόσβαση στο ιστορικό. Αυτό τώρα θα γίνει πρώτα για τα ζώα συντροφιάς και μετά θα γίνει για τους ανθρώπους. Τα λόγια περιτεύουν. Το ακούσατε και ήδη. Θα δημιουργηθεί, λέει, το τσιπάκι που θα μπει στον άνθρωπο, το οποίο, καλοί μου χριστιανοί, μην περιμένετε να είναι κανένα μεγάλο. Το τσιπάκι αυτό θα εισχωρήσει μέσα από μια χωράει μέσα σε μια βελόνα. Δέστε το. Δέστε το πώς είναι. Είναι μέσα, η φωτογραφία είναι μεγέθυνση από βελόνα. Από αυτά που τα τσιμπήματα. Είναι μια τέτοια μεγέθυνση η φωτογραφία. Δέστε το. Για να καταλάβετε τι μας ετοιμάζουν. Γβατική ακίδα το ονομάζουν άλλοι, το οποίο έχει ήδη εισέλθει σε κάποιους από τους ανθρώπους. Τα είχαμε προβλέψει αυτά, όχι τα είχαμε προβλέψει, τα είχαμε γράψει όταν μας κάλεσαν σε μια ομιλία στο Βόλο ο Παπαδημήτρης παλιά. Τώρα δεν τολμάμε να πάμε προς τα εκεί, γιατί υπάρχει οικουμενιστής Μητροπολίτης που βλέπει αλλιώς τα πράγματα, διαφορετικά, με τα πατερικά εκεί. Τα είχαμε λοιπόν γράψει σε ένα βιβλίο, είχαμε κάνει τότε μία ομιλία και ο πατήρ Παναγιώτης απ' τα άγραφα με προέτρεψε αυτή την ομιλία να την κάνω ένα μικρό φυλάδιο για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ήταν τότε που η κυβέρνηση Παπανδρέου, η κυβέρνηση των μνημονίων, του ΠΑΣΟΚ, το 2009-2010, έφτιαχνε την κάρτα του πολίτη, τη λεγόμενη κάρτα του πολίτη, η οποία θα περιλάμβανε τον ΆΜΚΑ, το ΑΦΗΜΗ και σε μια καρτούλα τέτοια μικρή θα είχαν όλα τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα και τα στοιχεία της ταυτότητας. Τώρα αυτό πήγα να το κάνω, έχει περάσει μια δεκαετία, τώρα ούτε το 2023 δεν θα το κάνουν. Αλλά ως φαίνεται πάνε αμέσως, επειδή βιάζονται, δεν πάνε στην κάρτα, θέλουν να πάνε κατευθείαν στο τσιπάκι. Το ακούσατε, δεν το λέω εγώ. Το είπε μέλος της κυβέρνησης, της παρούσης κυβέρνησης. Να σφραγιστούν οι άνθρωποι. Τι γράφαμε λοιπόν τότε? Μετά την πάροδο ορισμένου χρόνου θα εξαρτηθεί από τις αντιδράσεις και από την εξελικτική δυνατότητα λειτουργίας της φιλοσοφίας της εξοικείωσης. Είναι μια φιλοσοφία μασονική η οποία μας κάνει να αποδεχόμαστε ορισμένα πράγματα με φυσιολογικό τρόπο χωρίς να το καταλαβαίνουμε.
μας εξοικειώνει με την κάρτα. Τα γράφουμε αυτά στον τυφώνα παγκοσμιοποίηση. Εκδόθηκε το 2010. Όχι τώρα. Να μας πούν τα γράφουμε τώρα και είμαστε συνωμοσιολόγοι. Το 2010 εκδόθηκε. Είναι απολύτως λοιπόν βέβαιο πως η κυβέρνηση, η παρούσα ή μια μελλοντική, ανεξαρτήτου γράφαμε πολιτικής φιλοσοφίας και χρώματος, τότε ήταν πράσινο το χρώμα, σήμερα είναι το μπλε, ακόμη και προσώπων, ήθιστε, συνηθίζεται δηλαδή η εναλλαγή των προσώπων για ευνόητους λόγους, θα ζητήσει λόγω των συνεπειών απώλειας της κάρτας του πολίτου και του κινδύνου κλοπής της να εμφυτευτεί το με ειδικό τσιπάκι στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο όλη αυτή η πληροφόρηση που θέλαν. Αυτό το τσιπάρισμα, το σφράγισμα έχει ήδη γίνει εκτός από τα ζώα συντροφιάς και στις αγελάδες και στα πρόβατα και στις κατσίκες. Και σε πειραματικό στάδιο έγινε σε Αμερικανούς ασθενείς που πάσχουν από Αλτσχάιμερ, καθώς και σε ορισμένους νεαρούς ανηλίκους φυλακισμένους στις φυλακές της Μεγάλης Βρετανίας, όπου τους έβαλαν το τσιπάκι και τους έβγαλαν έξω. Τους έβγαλαν από τη φυλακή. Γιατί πρέπει να ζουν μόνοι τους, να βρίσκουν την τροφή μόνοι τους, για να μην το κράτος είναι αναγκασμένο να τους ταΐζει. Στους Αμερικανούς λοιπόν, με ασθενείς με Αλτσχάιμερ, εμφυτεύθηκε το τσιπάκι προκειμένου να εντοπίζεται από δορυφόρο, όταν αυτοί χάνονται. Κοιτάξτε τους δορυφόρους που έχουν βάλει πάνω, τι σημασία έχουν. Στους νεαρούς, καταδίκους των φυλακών ποινίτες, που εκτείαν ποινή φυλάκισες, εμφυτεύθηκε το τσιπάκι για να παρακολουθείτε όπως έγραφαν αυτοί που το εμφύτευσαν, επί 24 ώρου βάσεως η ψυχοσύνθεσή τους. Μα πώς θα παρακολουθείτε, θα μου πείτε, από ένα τσιπάκι πώς σκέφτεται ο άλλος? Δεν είναι περίεργο? Και η συμπεριφορά τους. Υπάρχουν βέβαια και Αμερικανοί, και αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης, οι οποίοι συνειδητά επιλέγουν να τοποθετούν τσιπάκι στα νεογέννητα παιδιά τους για να μπορούν να τα εντοπίζουν σε περίπτωση απαγωγής τους, αγνοώντας τους κινδύνους που μια τέτοια πράξη τους εγκυμονεί για την υγεία και την ελευθερία τους. Το τσιπάκι αυτό, το οποίο ήδη έχει δημιουργηθεί σε μεγάλες ποσότητες, το 9, εμπεριέχει μπαταρία λιθίου, το 2009 ήταν οι πληροφορίες. Το 10 κυκλοφόρησε, αρχές του 10 κυκλοφόρησε το βιβλίο. Εμπεριέχει λοιπόν μπαταρία λιθίου και έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως πομπός και δέχτης. Μετά το στάδιο της εμφύτευσής του στο ανθρώπινο σώμα θα ακολουθήσει η κατάργηση του χρήματος. Ήδη τα προμηνύματα τα παίρνουμε. Πλαστικό χρήμα για να κρατούμε το περιβάλλον και τα δάση, στα οποία περιβάλλον μοιάζονται πάρα πολύ και ο Πάπας και ο Πατριάρχης. Πάρα πολύ μοχθούν και εντάσσουν την οικολογία μέσα στο πλαίσιο της οικονομίας και της επανακίνησης του πλανήτη. Θου Κύριε φυλακή το στόματί μου. Θα ακολουθήσει λοιπόν η κατάργηση του χρήματος στη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Στο τσιπάκι αυτό ηλεκτρονικά θα καταγράφεται επιπλέον ο μισθός, οι καταθέσεις και όλα τα άλλα που ήδη προαναφέραμε. Θα αρκεί λοιπόν, είναι κομπιούτερ, ένα κανονικό κομπιούτερ. Θα αρκεί λοιπόν το άντυγμα της παλάμης μας σε ειδικό μηχάνημα, ήδη αυτό το έχουμε δει, για να πιστωθεί ή να χρεωθεί ο λογαριασμός μας και να αγοράσουμε ή να πουλήσουμε. Ποιος όμως είναι ο κίνδυνος? Μα στη διαχείριση από κέντρα ανώμων των πληροφοριών αυτών και των αυστηρά προσωπικών δεδομένων. Εκεί βρίσκεται ο κίνδυνος. Διαχείριση της ζωής και του θανάτου από τα όργανα του Βελζεβούλ. Να, ο σατανάς πως θα βάλει χέρι και θα αποκτήσει, θα νιώθει ότι είναι Θεός πλέον, ενώ είναι δημιούργημα, χτίσμα του Θεού. Και αυτό δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Χτίσμα του Θεού είναι. Θα έχει όμως την ψευδέστηση ότι εφόσον αποκτήσει δικαίωμα ζωής και θανάτου όπως το πράττει σήμερα, να νιώθει ότι έγινε πλέον Θεός. Ο μυαρός σατάν,
μέσω δέσμης, δηλαδή συγκεκριμένων, για παράδειγμα ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, που δύναται να δημιουργηθούν σε προϋπολογισμένη, προεπιλεγμένη και καθορισμένη ομάδα ανθρώπων, λόγου χάρη στους συνταξιούχους άνω των 75, θα μπορούν τα κέντρα αυτά να προκαλέσουν σταδιακά και σε προβλεπόμενο για αυτούς χρόνο θανατηφόρα εγκεφαλικά ή ανακοπές καρδιάς. Πω, μήπως γίνονται αυτά σήμερα. Δεν ξέρω. Για δέστε δίπλα. Τι γίνεται δίπλα σας. Στο πλησίον δίπλα, όχι μακριά. Και να απαλλάξουν φυσιολογικά, χωρίς ενοχές, φυσιολογικά την κρατική μηχανή από το δυσβάστακτο οικονομικό βάρος της συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων, δηλαδή τους συνταξιούχους. Λέτε να γίνονται αυτά σήμερα. Δεν ξέρω. Ο Τσίπρας πάντως έκανε την ερώτηση στο Μητσοτάκη προσφάτως, την ώρα του Πρωθυπουργού, και το ρώτησε πώς δικαιολογούνται οι θάνατοι, οι επιπλέον θάνατοι τους τελευταίους μήνες. Ο αριθμός έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Δεν ξέρω. Να ρωτήσουμε τον Τσίπρα μήπως κάτι ξέρει περισσότερο. Γιατί έκανε αυτή την ερώτηση τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν το απάντησε όμως ο άλλος. Απέφυγε να το απαντήσει. Γιατί είναι η απαλλαγή, η φυσιολογική απαλλαγή. Δεν ξέρω. Λέω, υποθέτω. Μπορεί να είναι και έτσι. Η βασική αιτία θα είναι πως πλέον αυτή η ομάδα των συνταξιούχων ανθρώπων δεν παράγει πλέον το αναμενόμενο για τους μεγιστάνες του χρήματος έργο. Μέσω άλλης δέσμης, για παράδειγμα ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, θα μπορούσαν να ελέγξουν τις γεννήσεις, καταστρέφοντας ολοσχερώς οάρια ή σπερματοζωάρια. Ήταν πειράματα σε εξέλιξη τότε. Μήπως έχουν ολοκληρωθεί σήμερα. Δεν λέω. Δεν ξέρω. Θα νομίζετε ορισμένοι ότι αυτά είναι από κύμα της φαντασίας μας και δεν μπορούν να γίνουν. Μα ήδη όμως γίνονται. Μιλήστε συνεχώς, για παράδειγμα, με το κινητό σας τηλέφωνο, ακουμπώντας το σταυτί σας για μια ώρα και θα δείτε τις συνέπειες του πειράματός σας. Επιπλέον η παγκόσμια διακυβέρνηση, υπέρμαχος της οποίας ήταν και είναι ο Γεώργιος Παπανδρέου, θα μπορεί να γνωρίζει επακριβώς, ακόμη και να καθορίζει ηλεκτρονικά το χρήμα που διακινείται λόγου χάρη στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, στη Λάρισα ή στο Βόλο. Θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να ελέγξει την παραγωγή και τον πλούτο της γης και να επιφέρει τη χειρότερη μορφή δουλείας στην ανθρωπότητα. Λέτε να γίνονται όλα αυτά. Μα κοιτάξτε δίπλα σας. Όχι μακριά σας, δίπλα σας. Ήδη σε πειραματικό στάδιο το πράττει, ελέγχοντας πλήρως την κτηνοτροφία σε όλη την Ευρώπη. Τα τσιπάκια ήδη έχουν εμφυτευθεί στις αγελάδες και καταγράφουν καθημερινά πέραν της ηλικίας του ζώου και την απόδοσή του σε παραγωγή γάλακτος, ακόμη καθώς και την ημερήσια δαπάνη του. Ως εκ τούτου, με ένα μικρό υπολογισμό στο τέλος του χρόνου, εξετάζεται αν η παρουσία του στην κτηνοτροφική μονάδα είναι κερδοφόρα ή ζημιογόνα και τότε αποφασίζεται η θανάτωσή του και η πώλησή του στην αγορά ως κρέας ή η συνέχιση της ζωής του. Κάτι αντίστοιχο θα γίνεται και για τον άνθρωπο, καλοί μου χριστιανοί, καλές μου χριστιανές. Δοκιμάστηκε στα ζώα και πετυχαίνει. Και ήδη το ζώο όταν δεν αποδίδει πάει στο χασάπι. Τα αναμενόμενα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της τότε κυβέρνησης, όλα αυτά θα γινόντουσαν το 2011. Θα είχαν ολοκληρωθεί. Αλλά υπήρξαν αντιδράσεις. Και ακόμη έχουμε 21 και τώρα έχουν αρχίσει σιγά σιγά και ολοκληρώνονται και σκέφτονται να το προχωρήσει, όπως είπε ο υφυπουργός της κυβέρνησης στη Βουλή. Ταυτόχρονα, γράφαμε τότε, θα αναβαθμιστεί η κάρτα με το ΆΜΚΑ και με το εξελιγμένο ηλεκτρονικό online σύστημα συνταγογράφησης. Μήπως το είδατε αυτό το σύστημα να εφαρμόζεται τώρα
πολύ περισσότερο μέσα που ζούμε αυτή την δοκιμασία του κορονοϊού. Το είδατε? Ηλεκτρονική συνταγογράφηση πέρασε σε όλους πλέον, σχεδόν σε όλους. Αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στα συγκεκριμένα κέντρα της ανομίας να γνωρίζουν τις φαρμακευτικές ουσίες και τα σκευάσματα που χρησιμοποιεί ο κάθε Έλληνας ξεχωριστά. Έτσι θα μπορέσουν να συμβάλλουν στην υγεία του. Το είπε και ο Υφυπουργός. Να ξέρουμε πλήρως το φάκελό του. Θα δημιουργηθούν και άδες αντίστοιχες με αυτούς που είχαν στη Σπάρτη. Και όταν ένας είναι ασύμφορος προς το σύστημα υγείας και έχει πολλές δοκιμασίες από το Θεό και το σύστημα υποφέρει γιατί έχει πολλά έξοδα, αιμοκαθάρσεις το ένα το άλλο, θα κόπτεται. Πώς? Φυσιολογικά τον τρόπο. Μη δημιουργήσουμε, βρε αδελφέ, και ενοχές. Μη μας καταλάβουν και μας κλείσουν φυλακή. Φυσιολογικά θα φέρει ο άνθρωπος. Και λέγαμε εκεί για το... Μάλιστα τότε ο Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, που δεν είναι περίεργο, που αν και απέτυχε τότε ως Πρωθυπουργός, ως πολιτικός γενικά, να επανέρχεται σήμερα, να τον επαναφέρει το σύστημα μέσω άλλης οδού και να διεκδικεί και πάλι αρχηγίες. Δεν είναι περίεργο. Λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Νατσιός, 6 πρωθυπουργοί, λέει, εναλλάσσονται για αυτοί οι οικογένειές τους τα τελευταία χρόνια. Αυτό λέει και αυτό γίνεται. Δεν τελειώνουν όμως αυτά. Αυτά θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Εμείς σας είχαμε ανακοινώσει και ότι θα το πούμε και από αυτή την εκπομπή τη Δευτέρα στις 4 η ώρα θα πάμε έξω από τη Βουλή και έξω από εκεί που χρειάζεται σε κάποια κέντρα εξουσίας. Όχι να διαμαρτυρηθούμε αλλά να διαβάσουμε προσευχές. Να πάρουμε το όπλο της προσευχής, το ψαλτήριο του προφητάνατος Δαβίδ και να το σηκώσουμε προς τον ουρανό ζητώντας από το Θεό να συνετίσει τους άρχοντες, τους κυβερνήτες, τους πολιτικούς ώστε να κυβερνούν χριστιανικά και δίκαια. Είχαμε λοιπόν ζητήσει από σας όσοι είναι τολμηροί να δημιουργήσουμε ομάδες των 10 ατόμων, 10 ομάδες, δεν χρειάζονται παραπάνω, για να μπορέσουμε να απευθύνουμε μια δέηση, μια ηκεσία προς το Θεό, οι πολιτικοί μας να κυβερνούν χριστιανικά και δίκαια. Ήδη λόγω της ώρας και επειδή κάποιοι εργάζονται, οι 100 γίνανε 80. Έχουμε απώλειες. Γι' αυτό υπάρχει ακόμη κενό, γιατί κάποιους τους είχαμε απορρίψει λέγοντας ότι έχει συμπληρωθεί η κατάσταση. Υπάρχει κενό που μπορείτε να τηλεφωνείτε μέχρι και την Παρασκευή, αύριο πρώτο ο Θεός Πέμπτη θα ανέβει η εκπομπή, Παρασκευή πρωί ή και το Σάββατο Κύριακο, να συνεννοηθείτε να δώσουμε το ραντεβού εκεί για την ώρα της προσευχής. Αυτοί έχουν ώρα του Πρωθυπουργού, εμείς θα έχουμε την ώρα της προσευχής σε συγκεκριμένα κέντρα εξουσίας, στη Βουλή και σε 2-3 άλλα κέντρα εξουσίας που έχουμε επιλέξει. Την ίδια ώρα, επειδή εσείς το ζητήσατε, θα μπορείτε να διαβάζετε ψαλμούς από το σπίτι σας, να διαβάζετε κι εσείς τους ψαλμούς, να απευθύνετε κι εσείς ηκεσίες και δεήσεις προς το Θεό. Την ίδια ώρα θα είμαστε από τις 4 μέχρι τις 5 περίπου εμείς. Την ίδια λοιπόν αυτή η ώρα να ορίσετε, να οργανώσετε ομάδες προσευχής παντού, έτσι ώστε να γίνει μεγαλύτερη η δέηση προς το Θεό και να εισακουστεί η προσευχή μας. Όλες οι προσευχές ακούετε. Αρκεί να έχουμε υπομονή και ταπείνωση. Αυτές οι δύο αρετές, έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, σε κάνουν πλούσιο.
Οι αρετές αυτές σε φέρνουν κοντά στο Θεό. Το βλέπετε, χριστιανοί μου. Και σε κάνουν φίλο του Ιησού Χριστού. Στον κόσμο αυτό είμαστε περαστικοί, δέει ο Άγιος. Ο θάνατος δεν πρέπει να μας φοβίζει. Είναι το πλέον φυσιολογικό γεγονός. Η αμαρτία πρέπει να μας φοβίζει. Ο θάνατος όχι. Είναι φυσιολογικός ο θάνατος. Όπως γεννηθήκαμε, έτσι θα φύγουμε και κάποια στιγμή. Και το πότε θα φύγουμε και το πώς θα φύγουμε δεν το επιλέγει ο πονηρός. Δεν έχει καμιά εξουσία στον άνθρωπο μέχρι στιγμής. Και στον άνθρωπο, ειδικά στον άνθρωπο του Θεού. Το επιλέγει ο Θεός. Έτσι ώστε να είναι η καλύτερη στιγμή σε εμάς για να πάρουμε θέση στην αιωνιότητα. Η Αγία Γερότησα Γαλακτία στις προσευχές της έλεγε: «Θεέ μου, βοήθησέ με να φτάσω στο φράχτη του Παραδείσου, γιατί δεν αξίζω να μπω μέσα». Έλεγε να φτάσει μέχρι το φράχτη. Πόσο ωραίες προσευχές απίστευε στο Θεό. Και ο Θεός ως τα στραπή ανέβασε την ψυχή της πάνω. Και όπως η ίδια αποκάλυψε, την ξενάγησε στον αιώνιο σπίτι της. Πολύ πριν κοιμηθεί. Την πήγε εκεί και της έδειξε το σπίτι και είπε: «Ποιος μένει ή ποιος θα μένει σε αυτό το παλάτι, Χριστέ μου?» Και της είπε ότι αυτό φτιάχτηκε για σένα. Προσέξτε, ο πατέρας νοιάζεται για τα παιδιά του, για όλους μας νοιάζεται. Να μην αμφιβάλλετε και να μην δυσπιστείτε γι' αυτό. Ούτε να στεναχωριόσαστε. Γιατί ο χριστιανός απλώνεται επειδή έχει την αγάπη του Χριστού. Η στεναχώρια που είναι δαιμόνιο σε συρρυκνώνει. Δεν απελπίζεται ο χριστιανός. Γιατί ξέρει πως ο Θεός τον ακούει, αφού γκράζεται τις προσευχές του, τα αιτήματά του και τα εκπληρώνει. Πολλοί είναι οι πειρασμοί, πολλές και οι παγίδες του διαβόλου. Και μέσα στο μοναστήρι, έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, και έξω στον κόσμο. Όλα όμως αυτά διαλύονται με την προσευχή και τη χάρη του Θεού. Ζητήστε λοιπόν να έχουμε τη χάρη, να έχετε, να έχουμε τη χάρη του Θεού. Να μας σκεπάζει, όπως είπε ο Άγιος. Γιατί θα περάσουμε σκληρά. Θα δοκιμαστούμε σκληρά. Και η Εκκλησία και η Πολιτεία. Και ήδη δοκιμαζόμαστε. Να μην εφησυχάζετε. Και οι ιερείς μας, καλό είναι πλέον, αντί να νοιάζονται για τα μπόλια και να καλλιεργούν το φόβο του θανάτου, όπως έλεγε από εδώ τον μπόλιο, από εκεί ο θάνατος, ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπός μας, ο καλός μας αυτός αρχιεπίσκοπος και ένας χαριτωμένος γέροντας είπε: «Έκανε λάθος», λέει. Έπρεπε να πει: «Τον πόλη είναι ο θάνατος» και μπερδεύτηκε ο άνθρωπος. Έλεγε αυτός ο χαριτωμένος γέροντας, σχολιάζοντας τη ρίση του αρχιεπισκόπου. Να κοιτάμε λοιπόν πώς θα καλυτερέψουμε την ψυχή μας. Πώς θα γίνουμε αρεστοί στο Θεό. Γιατί αν δεν έχουμε την ψυχή μας καθαρή, κανένα όφελος δεν παίρνουμε από τη Θεία Κοινωνία. Τυχερός δεν είναι αυτός που κερδίζει στα λαχεία, αλλά όποιος δεχτεί στη ζωή του το Άγιο Πνεύμα. Τα ακούτε? Εμείς πάμε και παίζουμε λαχεία. Για να κερδίσουμε τι? Το χρήμα, το οποίο έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, είναι η παγίδα. Και αυτό δεν κάνουμε με τα λαχεία. Δεν ζητάμε λοιπόν να έρθουμε στο Άγιο Πνεύμα. Να δεχτούμε τη χάρη του Θεού. Καμιά προσευχή, χριστιανοί μου, λέει ο Άγιος, δεν το λέω εγώ, δεν πάει χαμένη. Και εμένα η προσευχή, λέει ο Άγιος, με κράτησε τόσα χρόνια. Πάντα η προσευχή στηρίζει.
να μην δηλιάζουμε. Αν ο Θεός είναι μαζί μας, κανένας δεν είναι εναντίον μας. Τα ακούτε? Εάν ο Θεός είναι μαζί μας, κανένας δεν είναι εναντίον μας. Γιατί όλοι τρομάζουν την παρουσία του Θεού. Τα λέει ο βασιλιάς Δαβίδ στους ψαλμούς τόσο ωραία. Περιγράφει αυτή την εικόνα που δίνει ο Άγιος Ιάκωβος. Καλύτερα να πάρουμε την Αγία Γραφή και να τη διαβάσουμε, να κάνουμε μια παράκληση στην Παναγία μας, παρά να κοιτάζουμε τηλεόραση. Είδα, παιδί μου, όλη μας τη ζωή, έργα, λόγια, σκέψεις είναι γραμμένα. Θα δώσουμε για όλα λόγο. Μην απελπίζεσαι. Τι σύλπισε εις τον Κύριον και κατησχύνθη, έχετε την ελπίδα σας εις τον επιξύλου τα νηθέντα Ιησού Χριστόν και όλα θα έλθουν κατευχήν. Αυτά είπε ο Άγιος Ιάκωβος. Τα αποστάγματα τα οποία τα βρήκαμε σε ένα καταπληκτικό βιβλίο των εκδόσεων Ορθόδοξη Κυψέλη. Είναι το ημερολόγιο του 2020 που έχει νουθεσίες από αγιασμένους πατέρες. Ένα βιβλιαράκι αυτό το μικρό, το οποίο είναι θησαυρός. Και πάλι δεν θα σταματήσω να σας ευχαριστώ, βοήθησαν ο κύριος Τωμάς, βοηθώνει και άλλοι, για την έκδοση του Ευαγγελίου, το οποίο είναι έτοιμο. Αυτές τις μέρες φεύγει προς το τυπογραφείο με τη βοήθεια του Θεού και την ημέρα της εορτής του Αγίου Ιωάννη του Χριστοστόμου, που είναι σημαδιακή ημέρα, θα κυκλοφορήσει στα περίπτερα σε μια ιεραποστολική αμιγώς προσπάθεια που θα καταβάλουμε έτσι ώστε να φτάσουν όλο και σε περισσότερα νοικοκυριά το Ευαγγέλιο, όχι Καινή Διαθήκη, προσέξτε, το Ευαγγέλιο της κάθε ημέρας, αυτό που διαβάζει ο ιερέας, να το διαβάζει ο άνθρωπος πριν φύγει από το σπίτι του το πρωί για τη δουλειά του και να το διαβάζει και το βράδυ, έστω αυτό το λίγο, να δει τι ωφέλεια θα έχει. Καλοί μου χριστιανοί, μη πτωείστε. Ό,τι και να συμβαίνει δίπλα σας, από όμοι λέει και βουνά, λέει ο Δαβίδ, να πέφτουν στη θάλασσα και να τρέχουν τα νερά από τάμια, εσείς μη πτωείστε. Εάν έχετε το Θεό και κερδίσετε την αγκαλιά Του, αν εισχωρήσετε στην αγκαλιά του Θεού, τότε να ξέρετε ότι δεν διακινδυνεύετε από τίποτα. Θα ήθελα, τέλος κλείνοντας, να σας παρακαλέσω να κάνετε μια προσευχή για ένα παιδάκι, Κωνσταντίν, ο οποίος έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να μιλήσει, είναι 4 ετών και δεν μπορεί ακόμη να μιλήσει. Έχει ένα πρόβλημα λόγου. Να το βοηθήσει ο Θεός. Να κάνετε προσευχή και για την Κατερίνα από τον Καναδά, που έχει μια σπάνια ασθένεια, ζει με αυτή αρκετά χρόνια τώρα και υποφέρει από φρικτούς πόνους, αβάσταχτους όπως λέει πόνους, και δεν σηκώνει καμιά θεραπεία. Εκεί σήκωσε η επιστήμη τα χέρια και η Κατερίνα τα σήκωσε τα χέρια πλέον προς το Θεό. Ζήτησε λοιπόν η μητέρα της μια προσευχή από όλους μας για την Κατερίνα. Μια προσευχή η οποία θα πιάσει τόπο, θα το δείτε και θα γίνει το θαύμα. Οι θαύματα γίνονται καθημερινά, γιατί ο Θεός είναι παρόν και δεν πειράζει. Ας χρειαστούν τώρα να φάμε και κάποιες φάπες, μήπως και συνέλθουμε και δεν γκρομοτσακιστούμε. Γιατί τον ολισθηρό δρόμο που έχουμε πάρει προς τα εκεί οδεύουμε, χριστιανοί. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, να είστε υγιείς και εύχομαι να είστε μεστοί των ευλογιών του Θεού που παρέχονται με τις χούφτες σε όλους μας, αλλά εμείς γυρίζουμε την πλάτη και αρνούμαστε να τις πάρουμε. Ο Θεός, ο Χριστός μας είναι ο Πατέρας μας και η Παναγιά μας η Μητέρα μας. Και ο Χριστός μας, όπως λέει
σε κάποια ομιλία του Δημήτρης ο Παναγόπουλος που μου επενθύμισε ο καλός ο φίλος ο Βασίλης, είναι ορθόδοξος. Δεν είναι ούτε προτεστάντης, ούτε αγγλικανός, ούτε παπικός. Είναι ορθόδοξος. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε με τον Χριστό, να είμαστε ορθόδοξοι. Να μην παρακλίνουμε ούτε στις μεταπατερικές αηδίες, ούτε στις αγαπολογίες και στα φλιναφήματα των οικουμενιστών. Για τον οικουμενισμό άλλωστε ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς είχε πει ότι είναι η μεγαλύτερη αίρεση που υπήρξε ποτέ, και εμείς την φλετάρουμε αυτή την αίρεση σήμερα, και όχι εμείς και οι ιερείς και δεσποτάδες και πατριάρχες, γιατί δεν κοιτάμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά κοιτάμε πώς θα παγιδευτούμε στο χρήμα. Χριστιανοί μου, να είστε όλοι καλά και υγιείς, και όπως είπα, με στραμμένη την ψυχή προς τον ουρανό. Μην ξεχάσετε την Δευτέρα, παραμονή του Αγίου Δημητρίου, και ώρα 4, πρώτα ο Θεός, να συμπροσευχηθούμε όλοι, μια και το ζητήσατε, ώστε οι κυβερνήτες μας να συνετιστούν, οι κάθε λογής κυβερνήτες και οι έχοντες εξουσία, είτε θρησκευτική είτε πολιτική, να συνετιστούν ώστε να κυβερνούν δίκαια και χριστιανικά, με ήθος και με αγάπη Χριστού. Χαίρετε. Για ποιον χτυπάει καμπάν. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής.